Τα πραγματικά νούμερα από του εμβολιασμού στη χώρα μα έδωσε ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια κατά τη διάρκεια τη καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Όπω είπε ο κ. Κικίλια, έω και την 3η 1η Ιουνίου οι εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα ανέρχονταν σε 5.751.115. Ειδικότερα, το 35,5% του γενικού πληθυσμού έχει καλυφθεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση εμβολίου και το 20,39% του γενικού πληθυσμού. Είναι πλήρω εμβολιασμένο. Μετά από περίπου 6 μήνε από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα Ελευθερία έχουν γίνει 5,7 εκατομμύρια εμβολιασμοί στη χώρα, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί το μήνα. Αριθμός που εκθέτει την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο οποίος στις 18 Νοεμβρίου, όταν και παρουσίαζε το πρόγραμμα Ελευθερία, υποστήριζε πως θα γίνονται πάνω από 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί το μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 40% των κατοίκων των νησιών είναι εμβολιασμένο με την πρώτη δόση και 27% πλήρως εμβολιασμένοι. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε πλέον στον Ιούνιο και υποτίθεται η κυβέρνηση μέχρι τέλο Απριλίου θα είχε μετατρέψει τα περισσότερα νησιά σε COVID-free προορισμού, έχοντα εμβολιάσει πλήρω του κατοίκου. Υπάρχουν βέβαια κάποια νησιά στα οποία υπάρχει μεγάλη πληρότητα στα ραντεβού για εμβολιασμού. Ενδεικτικά, ο Υπουργό Υγεία ανέφερε το καλό παράδειγμα των κατοίκων τη Λευκάδα, τη τάζου, τη Πάρου, τη Μικόνου και τη Αλαμίνα που συμμετέχουν στον εμβολιασμό. Και φυσικά ο μεγάλο βραχνά ξεκινάει εδώ για την κυβέρνηση, καθώ μέχρι στιγμή όσοι ήθελαν να εμβολιαστούν το έκαναν πλην τους 18 με 30 ετών, από εδώ και πέρα η κυβέρνηση και οι ειδικοί θα πρέπει να πείσουν τους πολίτες να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα.